πριν μπω στο στούντιο, διάβαζα το εξώφυλλο του ριζοσπάστη που για αύριο στις 6 το απόγευμα καλούσε σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Με το δείκτη στο 12. Ο δείκτης, ξέρετε, τεστ θετικότητας, τεστ προς θετικά κρούσματα. Είναι ώρες για να κάνει το ΠΑΜΕ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, μεγάλες συγκεντρώσεις. Ναι, κύριε Παπαδόπουλε. Είναι ώρες, κύριε Φιλιππίδη, να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του. Και αυτό δεν αφορά μόνο το lockdown, δεν αφορά δηλαδή μόνο τις τεράστιες κυβερνητικές ευθύνες που υπάρχουν σήμερα για την κατάσταση στο σύστημα υγείας, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και πάνω απ' όλα στους εργασιακούς χώρους που είναι οι υγειονομικές βόμβες. Αλλά όλη η ιστορία, γιατί απέναντι σε αυτά και στην κυβερνητική επίθεση των μέτρων γίνονται οι διαδηλώσεις. Και βεβαίως ο ιός δεν κάνει διάκριση και ανάμεσα σε στρατιωτικές παρελάσεις, σε βαφτίσεις, σε μια σειρά δραστηριότητες. Δεν έχουν γίνει και θέλουμε λέτε να συζητήσουμε αυτή την πλευρά. Όμως, ναι. Δεν έχει γίνει κάτι μαζικό από αυτά που λέτε. Αν έχουν γίνει. Ούτε παρελάσεις έχουν γίνει, ούτε βαφτίσεις. Μαζικό, αν έχει κόσμο γίνει. Σε, ναι. Θα το δούμε αυτό προσεχώς, αλλά λέω το εξής. Ναι. Το κύριο ζήτημα αυτή τη στιγμή που πρέπει όμως να συζητήσουμε, δεν είναι, το πρόβλημα δεν αρχίζει και τελειώνει στο lockdown. Το λέω αυτό γιατί αυτή είναι μια πολύ μικρή πλευρά του προβλήματος. Η ουσιαστική πλευρά που έχουμε μπροστά μας είναι οι συνέπειες μιας πολιτικής που έχουν καταστήσει τις μισές επιχειρήσεις υποψήφιες για λουκέτα να και τις άλλες μισές ομήρους των τραπεζών και της εφορίας, δηλαδή να μείνουν αυτό ανοιχτές και να λειτουργούν στην ουσία σε αυτή την κατεύθυνση. Και αυτό οφείλεται άμεσα στην κυβέρνηση, γιατί παίρνει αυτή τη στιγμή μέτρα πολύ κατώτερα του μεγέθους των απολειών και μέτρα που στην ουσία το μόνο που κάνουν είναι να παρατείνουν το θάνατο των επιχειρήσεων, αλλά κρύβει πίσω το ένα βαθύτερο πρόβλημα, γιατί αυτό δεν είναι μια αυθαίρετη επιλογή της κυβέρνησης. Και εμείς θέλουμε να είμαστε, αν θέλετε, υπεύθυνοι στην τοποθέτησή μας. Δηλαδή, το πρόβλημα δεν είναι μόνο της ελληνικής κυβέρνησης. Είναι αυτό που συζητούσατε στο πρώτο μέρος. Δεν υπάρχει σήμερα μια δυνατότητα ανέξοδων λύσεων ότι τάχα, όχι ακριβώς μόνο έτσι, ότι τάχα θα συνεχίζεται συνεχώς ένας υπέρμετρος δανεισμός και αυτός θα στηρίζει διαγραφές ιδιωτικών χρεών. Δεν μπορεί να εξαφανιστεί δηλαδή δια μαγείας το νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, να έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς σύμφωνο σταθερότητας που στηρίζει το ευρώ σαν διεθνές αποθεματικό νόμισμα, ούτε μπορεί να πάψουν οι αγορές να βάζουν στο στόχαστρο υπερχρεωμένα κράτη. Όλα αυτά, εάν τα ισχυρίζεται κανείς, θέλει να επαναλάβουμε την κωμωδία της σκληρής διαπραγμάτευσης του 2015. Ναι. Αν λοιπόν υπάρχει διέξοδος, και θέλω να έρθω σε αυτό το ζήτημα, πρέπει να ληφθούν πραγματικά γενναία μέτρα σε σύγκρουση με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εγχώριας αστικής τάξης. Ο κύριος Μίχαλης, δηλαδή, κύριε Παπαδόπουλε, γενναία μέτρα διαγραφής χρεών. Ναι. Έχει ακούστε, βάλει ακούστε θέμα λίγο, διαγραφής να ολοκληρώσω ένα λεπτό. Θα μου πείτε τι λέει ο κύριος Μιχάλης. Λέω, ναι, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει εντός των τυχών του σημερινού κορσέ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των νομοτελειών της καπιταλιστικής αγοράς. Δεν γίνονται όλα. Δεν γίνεται δηλαδή να έχουμε και διαγραφή χρεών και απαλλαγή, όπως λέμε εμείς, γενναία μέτρα ασφαλιστικών εισφορών και ταυτόχρονα να μην μπορείς να αντιμετωπίσεις τις αγορές που θα σε βάλουν στο στόχαστρο σαν υπερχρεωμένο κράτος και το νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν να διαλέξουμε δρόμο. Είναι σαφές αυτό, ίσως. Εγώ νόμιζα ότι είχαμε διαλέξει, βέβαια, κύριε Παπαδόπουλε. Αλήθεια είναι. Κύριε Μίχαλε, εσείς βάζετε δύο θέματα. Και βάζετε κοιτάξτε, αυτό είναι θέμα συσχετισμού, είναι στο χέρι των λαών. Το καταλαβαίνω. Την προσωπική μου άποψη. Πορείας, όταν ο σημερινός δρόμος οδηγεί σε λουκέτα από τη μία και ομήρους τραπεζών και κράτους από την άλλη. Θα μιλήσετε και στη συνέχεια, κύριε. Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν λύσεις που μπορούν να εξυπηρετήσουν όλους αντίθετα κοινωνικά συμφέροντα. Αν ήμουν στη θέση ενός μεγαλομετόχου τραπεζικού ομίλου, θα συμφωνούσα απόλυτα με τον κύριο Γεωργιάδη ότι βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δική μου πλευρά ήταν πάρα πολύ γενναιόδορη. Αν δούμε τις ανακεφαλαιοποίησεις τραπεζών, ποιος ωφελήθηκε και ποιος πλήρωσε. Ναι. Και ποιος εξακολουθεί να πληρώνει ακόμα τον Ηρακλή 1 και θα πληρώσει και τον Ηρακλή 2.
Το θέμα είναι το εξής. Σήμερα, για να υπάρξουν μια σειρά γενναία μέτρα ανακούφισης που δεν θα μεταθέσουν απλά την ημερομηνία θανάτου των επιχειρήσεων λίγο παρακάτω, αλλά θα δώσουν ουσιαστική ανάσα και ανακούφιση, απαιτείται πολιτική σύγκρουσης με την πολιτική την οποία ακολουθεί σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην επιβαρύνουμε το υγειονομικό, κύριε Παπαδόπουλε. Κυβέρνηση. Τα ακούω όλα αυτά που λέτε. Φτάνει το υγειονομικό. Κινητοποιήσεις είναι δημοκρατικό δικαίωμα. Η πολιτική σύγκρουση δεν αφορά μόνο διαδηλώσεις. Okay, κατανοητό. Αφορά την πολιτική στάση που ακολουθείτε σήμερα σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε κλάδο, σε κάθε περιοχή. Κύριε Παπαδόπουλε. Εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για να υπάρξουν πρωτοφόρες αιστείες αντίστασης και αντεπίθεσης παντού.